Αν πάρουμε τον πληθυσμό των ιών, θα δούμε εκεί πέρα ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ότι υπάρχει ποικιλομορφία, ότι το γενετικό υλικό του ιού είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο που έχει μολυνθεί. Εμεί προσπαθούμε να καταλάβουμε του λόγου αυτή τη διαφοροποίηση. Νέα δεδομένα για τη μετάλλαξη του κοροναϊού δίνει μελέτη ερευνητών των Ινστιτούτων Πληροφορική και Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα. Προσδιορίσαμε το ρυθμό μετάλλαξη, ο οποίο σε σχέση με ιού είναι χαμηλό, είναι τη τάξη του 2 επί 10 στην πλήν 6, το οποίο μάλλον είναι καλά νέα, γιατί σημαίνει ότι ο ιό δεν μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Οι επιστήμονε του ΙΤΕ ανέλησαν χρησιμοποιώντα υπολογιστικά μοντέλα 1800 δείγματα SARS-CoV-2 με σκοπό την κατανόηση φαινομένων όπω ο γενετικό ανασυνδυασμό και ο ρυθμό μετάλλαξη του ιού. Είχε αναφερθεί σε παλιότερε μελέτε ότι. Ο ιός του Παγκολίνου και ο ιός της νυχτερίδας έχουν ανασυνδυαστεί και ένα κομματάκι λοιπόν του ιού προέρχεται από τον Παγκολίνο. Ε, εμείς το επιβεβαιώσαμε αυτό και επίσης βρήκαμε ένδειξη για ένα συνδυασμό από άλλους ξενιστές. Για να καταλάβουμε δηλαδή ο ιός αυτός προέρχεται από διαφορετικά είδη. Ο ιός, ο SARS-CoV-2, μοιράζεται τον πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο με τον ιό της νυχτερίδας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι από εκεί προήλθε μάλλον ο SARS-CoV-2, όμως τη διάρκεια των χρόνων, ενδεχομένω να πέρασε και σε άλλον ξενιστή, για παράδειγμα στον Παγκολίνο, και πήρε κάποιο κομμάτι από εκεί. Ή πέρασε σε κάποιου άλλου ξενιστέ, όπω ο Σπουργίτη ή ο Σκατζόχυρο, και πήρε κάποια κομμάτια από εκεί. Οι ερευνητέ Παύλο Παυλίδη, Μαρία Βασίλαρου, Απόστολο Μπελούκα, Νίκο Αλαχιώτη και Ιωάννα Γαρεφαλάκη Εντόπισαν επίσης τμήματα του γονιδιώματος που ενδεχομένως έχουν συμβάλει στη μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και διάδοσης του ιού. Ένα άλλο που μελετήσαμε είναι αν έχει υπάρξει φυσική επιλογή στο γονιδίωμα του κορονοϊού. Η φυσική επιλογή είναι σημαντική γιατί τα γονίδια που εμπλέκονται σημαίνει ότι έχουν βοηθήσει στην επιβίωση του ιού και στην ταχύτερη μετάδοσή του. Εμείς βρήκαμε ότι υπάρχει ένδειξη για φυσική επιλογή σε μία-δύο περιοχές του ιού. Μία από αυτές τις περιοχές μάλιστα είναι σημαντική, είναι η ΣΠΑΚ περιοχή, η οποία μπορεί και προσδένεται ε, στα ανθρώπινα κύτταρα. Δηλαδή, αυτή η περιοχή είναι υπεύθυνη για την πρόσθεση του ιού στον άνθρωπο. Η μελέτη αυτή, που έχει ήδη δημοσιευθεί σε επιστημονικό αποθετήριο, μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια τη επιστημονική κοινότητα να δημιουργήσει τι συνθήκε πρόληψη και αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού. Βοηθάει να καταλάβουμε πώ δουλεύει το σύστημα Τη εξάπλωση του ιού, ο πληθυσμό του ιού δηλαδή, πώ δουλεύει, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πού μπορεί να πάει ίσω στο μέλλον.